Κυρία Πεπιλή, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια διαφορετική πορεία, να μην εισπράττουμε την αντίδραση του κόσμου για τόσα συνέβησαν τα τελευταία 30 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να αντέξουμε, θέλει να είναι εκεί και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμπλακεί στο σύστημα αυτό που μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Πρέπει οι άνθρωποι που θα ψηφίσουν παραδοσιακά κάποια κόμματα να μην ψηφίζουν αυτόν που του έστειλε την κάρτα ή που του υποσχέθηκε ακόμα ένα έργο. Άμα ψηφίσει πάντω κάποιο παραδοσιακά. Ή το Στεφάνη στην κυρία, μην το ξεχνάμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του βουλευτή διαχρονικά ποιο είναι? Πώς θα προλάβει 3 κηδείες, 5 γάμους, 7 βαφτίσεις σε ένα μήνα? Κατάλαβες? Είναι ένα σύστημα, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως. Έλα εδώ ρε ψηφοφόρε που μου τζώνεις με ευκολία τη Βουλή. Το βουλευτή σου, αν δεν σου στείλει χριστουγεννιάτικη κάρτα, τον βρίζεις. Αν δεν έρθεις στις πεθεράς, στο ανοιχτό φέρετρο, στο χωριό, τον βρίζεις. Αν δεν σε πάρει τηλέφωνο ή δεν σου τακτοποιήσει το ρουσφέτη, τον βρίζεις. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να μου τζώνουμε κι εμείς που δεν κάναμε όλα αυτά, μερικούς που τα κάνανε? Η αλληλογραφία γίνεται με φακελάκια, όπως με ενημερώνει ο Νίκος, με φακελάκια από τη Βουλή. Δηλαδή την πληρώνουμε εμείς την αλληλογραφία. Όλη αυτή την αλληλογραφία την πληρώνεις, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν επικοινωνείς με την κομμωτριά σου, επικοινωνείς με τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος βγάζει και μια γλώσσα να, αν δεν είσαι συνεπής στα χωριάτικα, αυτά τα καταστροφικά που ανέφερα και είναι αλήθεια. Αν δεν πάει ο βουλευτής της περιφέρειας στα Γρεβενά, στη Λακωνία, δεν γυρίσει σαν τη Σβούρα. Θέλω να μου πείτε γι' αυτό και οι δύο Τώρα. Γιατί είμαστε στις, εννοείται, μεγάλες, στις πιο προοδευτικού, να το πω έτσι κάπως, συνοικίες, γειτονιές, επιπέδου περιφέρειες. Πρώτη Θεσσαλονίκη, πρώτη Αθηνών, εννοείται ότι έχει και διαφορετική σχέση ο βουλευτής. Δεν είναι ανάγκη να πάω εγώ στην κηδεία, ούτε τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα για να με ψηφίσουν. Το ίδιο πιστεύω συμβαίνει και στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Σας ζητάνε Φωτεινή και Εύα. Εμένα προσωπικά. Στις κεντρώσεις που κάνετε σε σπίτια, που πηγαίνετε σε επαφές, σας λένε ότι αυτό που είπατε από παλιά. Θέλω το παιδί μου, θέλω γυναίκα μου, θέλω. Εξαρτάται τι σχέση θέλεις να αποκτήσεις με τον ψηφοφόρο. Εγώ από τότε που ανακατεύτηκα στο Δήμο Αθηναίων, πολύ νεαρή και με μεγάλη επιτυχία εν συνεχεία, πρώτη σε σταυρούς σαρωτικά επί 20 χρόνια, πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν είχα γραφείο. Όλο το μυστικό είναι να σταματήσουν οι βουλευτές, οι αντιδήμαρχοι, οι νομάρχες, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι να έχουν πολιτικά γραφεία. Όλος ο φαύλος κύκλος ποιο είναι? Πού είναι το γραφείο σας? Εγώ δεν έχω γραφείο ποτέ. Έχω γραφείο για τους συνεργάτες μου, για να κάνω τη δουλειά μου ως βουλευτής. Άρα δεν έχω επαφή. Και το στυλάκι μου και ως δημοσιογράφος νομίζω ότι έχει δημιουργήσει την εικόνα μιας γυναίκας που ρουσφέτια αποκλείεται. Εσύ, να Εύα, κάνει. Η αλήθεια είναι ότι ένα γραφείο χρειάζεται για να βοηθάς τον κόσμο σε θέματα πραγματικά, όχι σε... Καλά, εννοείται. Σε να μην δέχεσαι όμως. Σωστά. Επειδή οι περιπτώσεις αυτές είναι ελάχιστες, γιατί όντως ο κόσμος ξέρει πού να πάει να ζητήσει, ξέρει πού περνάνε αυτές οι νοοτροπίες. Πρέπει να σας πω ότι όταν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη και σου ζητάει κάτι, κάνεις ό,τι μπορείς για να τον βοηθήσεις. Αλλά όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου πει «Γεια σας, τι κάνετε, να σας πω τι θέλω». Πες μου κάτι περίεργο που έχω σου θέλω ζητήσει. Θέλω να βάλει την κόρη μου εκεί και μετά αρχίζει και φωνάζει γιατί αν θέλετε δεν τον άκουσες ή δεν τον βοήθησες να βρει μια δουλειά. Σε αυτά, αν είσαι ξεκάθαρος από την αρχή και του πεις, ξέρεις, εδώ πάρε δώσε, ήρθες σε λάθος γραφείο, μπορείς να φύγεις. Αν απαντήσεις έτσι και δεν δώσεις το δικαίωμα να του πεις ναι, θα δούμε και επιστρέψει θυμωμένος, δεν σταματάς να καλλιεργείς αυτή την νοοτροπία. Αυτό λοιπόν εγώ έτσι το αντιμετώπισα μέχρι σήμερα. Του είπα εδώ δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει, πάρε δώσε. Μη μου πεις ότι δεν ήρθε κάποιος ψηφοφόρος σε σένα και δεν σου ζήτησε το τηλέφωνό σου. Το τηλέφωνο δεν υπάρχει περίπτωση αυτή την πολύ ωραία γυναίκα. Για άλλου λόγου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πα στην Εύα Καϊλή να τη δει μπροστά σου. Εντάξει, λε την ρουσφέτια. Δεν κάνει. Φαίνεται, είναι ξεκάθαρο. Αλλά τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να μην σε έχει φλερτάρει ψηφοφόρο. Νομίζω ότι ίσως κάποιες φορές μπορεί να συμβεί είτε είσαι στην πολιτική είτε όχι. Αλλά εξάρτητα. Η αλήθεια είναι ότι το αντίθετο συμβαίνει. Πιο πολλοί φοβούνται να σε πλησιάσουν ή αισθάνονται ότι πρέπει να σου πούνε κάτι πολύ σοβαρό παρά να σου μιλήσει για κάτι διαφορετικό. Η Εύα, επειδή εγώ τη γνωρίζω από πολύ παλιά, από τη Θεσσαλονίκη, είναι ένας άνθρωπος που παρόλο που είναι πολύ ζεστός, νομίζω ότι με την εμπλοκή σου στην πολιτική
το δίνει το μήνυμά της. Δηλαδή, ότι δεν νομίζω ότι επιτρέπει, όπως και στη Βουλή, αυτό που λέγαμε, όταν γίνονται τέτοια σκηνικά που αναφέρονται στην εμφάνισή της ή στην ομορφιά της. Δεν νομίζω ότι τα εντάξει, ένα σκηνικό έγινε. Ναι, δεν ξέρω. Το πλήρωσε κι αυτό που το έκανε μεταξύ μα. Αυτό που είχε πει, κύριε Περιβόητη. Αυτό λέω. Πόσα δεν ξέρουμε. Κύριε Περιβόητη, πώ το λένε. Καλτσοδέτα. Καλτσοδέτα που είχε πει. Εγώ βλέπω και στο Twitter, Εύα μου, πολλέ φορέ επειδή σε ακολουθώ. Πόσε φορέ αναφέρονται σε αυτό. Αναφέρονται σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι και τι δυο σα. Είναι επικίνδυνο να είσαι πολιτικό στι μέρε μα στην Ελλάδα. Δηλαδή. Είναι ανθυγιεινό και διεκδικό επίδομα. Επίδομα επικινδύνου όπως έχουν άλλα επαγγέλματα. Γιαούρτι, αυγά. Εννοώ ότι μπορείς να βγεις να πιεις ένα καφέ. Άνετα. Εγώ μπορώ, βέβαια είναι και τι σχέση έχεις με την περιφέρειά σου. Δηλαδή εγώ από μικρή ψώνιζα σε Βαρβάκιο αγορά, μα κατέβεις στην Αθηνά όλοι και σε όλα τα στενά αιώλου Ευρυπίδου παντού, επειδή με ξέρουν από παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση και να θέλει κάποιος ένα στους χίλιους, δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν οι άλλοι, γιατί υπάρχουν και νοήμονες Έλληνες που βλέπουν ότι αυτή η συλλήβδινη διαπόμπευση και απειλή είναι ζημιά για τη δημοκρατία. Για το πολύ πολύ εγώ ξέρεις να πω, Χρήστο μου, λοιπόν, επειδή με ζαλίσατε, λοιπόν, φεύγω, πάρτε τώρα όλους τους γόνους, απογόνους, επαγγελματίες, ανεπάγγελτους βουλευτές να σας λύσουν το πρόβλημα. Τι λέει η Εύα πάνω σε αυτό το θέμα, στην ερώτηση που έκανε η Κατερίνα. Δεν αντιμετώπισα ποτέ κάποιο περιστατικό. Πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ότι πολλά από αυτά που εκφράζουν την οργή με αυτόν τον τρόπο βολεύουν ορισμένες φορές κάποια κόμματα τα οποία εισπράττουν ή καπηλεύονται αυτή την οργή ή τους βολεύει, αν θέλετε, να φορτίζουν την κατάσταση, γιατί έτσι ενδυναμώνονται τα άκρα και αποδυναμώνονται τα κόμματα τα οποία διεκδικούν, αν μη τι άλλο, να μείνουμε σε μια ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν είχα τέτοιο θέμα. Βέβαια δεν είναι και εύκολο να πρέπει να απαντάς στον κόσμο, γιατί κάποιες φορές έχει ένα παράπονο που θέλει να το εκφράσεις εσένα και εσύ πρέπει να απαντήσεις πολύ σοβαρά και να απολογηθείς και για το σύνολο του πολιτικού κόσμου αυτών των ετών. Πάντως, να πούμε και κάτι θετικό, ότι νοοτροπίες όπως αυτές που αναφέρεται προηγουμένως σιγά σιγά απομακρύνονται από την πολιτική σκηνή. Ο κόσμος τους απομακρύνει, ο κόσμος αντιδρά, ο κόσμος θα μας υποστηρίξει και όταν υπάρχει κάποια αδικία. Ξέρει ποιους ανθρώπους θέλει. Όταν τους πεις ότι εγώ σκέφτομαι μήπως δεν πρέπει να είμαι ή μήπως δεν πρέπει να κατέβω, θα σου πει κι αν δεν κατέβετε εσείς. Αυτό είναι. Τι θα κάνουμε. Με τη σάτυρα πώς το... Γιατί ο κόσμος δεν μπαίνει στην πολιτική τέτοιες εποχές. Δεν είναι και εύκολο να αντέξει. Με τη σάτυρα πώς θα αντιμετωπίζετε. Να πω όμως και κάτι, με την τεράστια ευθύνη που έχει το διαδίκτυο, αλλά και περιθωριακές, όπως σας λέω, τηλεοπτικές εκπομπές, που όλη αυτή την πρώτη εκδήλωση του γιαουρτώματος του ξυλοδαρμού τη χειροκροτούν και την πολλαπλασίασαν. Απλώς, όπως λέει και η Εύα, κάποια στιγμή και η κοινωνία είπε, παιδιά, δεν μας λύνει κανένα πρόβλημα αυτό. Μάλιστα. Με τη σάτυρα, με τις εκπομπές που σατυρίζουν πάρα πολλές φορές σε διάφορες καταστάσεις. Ας πούμε, θυμάμαι ότι εκείνο το βράδυ που ψηφίζατε το μνημόνιο στην Βουλή και βγήκατε και κάνατε κάποιες δηλώσεις. Που κεγόταν η Αθήνα. Ναι, και που κεγόταν έξω η Αθήνα. Σατυρίστηκε η αντίδρασή σας από κάποιες εκπομπές. Λιδωρήθηκε, δεν σατυρίστηκε. Άλλο η σάτυρα, γιατί εγώ είμαι κατεξοχήν αγαπημένο πρόσωπο της σάτυρας. Να ξεκινήσουμε από τον Ζαχαράτο, που με μπερδεύει σε σημείο που νομίζω ότι είμαι όντως εγώ. Ο Ζαχαράτος δεν έχει γίνει, με κάνει ίδια. Ο Ζαχαράτος κάνει ίδια. Ίδια. Και ο Μητσικώστας νομίζω. Και ο Μητσικώστας πάρα πολύ το στυλ μου και το στυλ μου. Να καταλήξω όμως ότι άλλο να σε λιδωρούν αυτοί οι άνθρωποι, οι απαίδευτοι, οι αμόρφωτοι, οι οποίοι, επειδή είναι και μπουρτζόβλαχοι και είναι και τι να σου πω, χαμηλότατη στάθμη, δεν κατάλαβαν την οργή μιας πολίτη των Αθηνών που όλη της η ζωή είναι συνδεδεμένη με την προστασία του κέντρου των Αθηνών, που βγήκα εξοργισμένη να καταγγείλω που κάηκαν τα αρχιτεκτονήματα, τα μαγαζιά και που βρέει λύθη η μπουρτζόβλακη. Εμείς οι ίδιοι θα τα ξαναπληρώσουμε τα καψίματα. Εκείνον το Πολυτεχνείο,
όλες αυτές τις καταστροφές. Πόπο, έβαλες πολλά θέματα. Έβαλες πολλά θέματα. Το κατάλαβα. Θα πάρουμε φωτιά τώρα. Εύα, εσύ. Να δούμε τι λέει η Εύα. Με τη σάτυρα. Συμφωνείς με τους Μπουρζόπουλους. Άλλο η σάτυρα, λοιπόν, άλλο η λιδωρία. Νομίζω ότι η σάτυρα έχει ένα όριο και θα πρέπει να έχει και ένα επίπεδο αξιοπρέπειας. Δεν μου έχει συμβεί κάποιο περιστατικό για να σας απαντήσω και δεν γνωρίζω και το Μάλιστα. συγκεκριμένο στο οποίο αναφερθήκατε. Να σας ρωτήσω κάτι για τις δύο πολύ γρήγορα. Είναι καλοδεχούμενοι. Επειδή παίρνουν λουκέτα παντού σε όλη την αγορά, έτσι. Είναι η λέξη της εποχής. Λουκέτο, λουκέτο. Στα κανάλια. Κλείνουν ασταμάτητα επιχειρήσεις. Έχετε πολύ γρήγορα. Αν έπαιρναν λουκέτο στα δύο μεγάλα κόμματα, πώς ήταν καλύτερα. Αυτό Φωτεινή. Θα το απαντήσει ο πολίτης. Mm-hmm. Πάσα προσφορά δεκτή. Εσύ τι λες, Εύα. Αισθάνεστε ότι υπάρχει κάποιος άλλος που σε εκφράζει περισσότερο ή που μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή μία μάχη στην Ευρώπη, η οποία έχει να κάνει με τη λιτότητα και μία προοπτική να υπάρχει σε ένα σύστημα που θα λειτουργεί σε ένα ευρωπαϊκό. Εύα, να σου σύστημα. Πω κάτι. Εγώ θα ήθελα. Αν νομίζετε ότι εκφράζεται. Έχεις το δίκιο σου αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θα ήθελε σε αυτές τις εκλογές πραγματικά να ψηφίσει πρόσωπα, όχι κόμματα.